Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε γιατί έχουμε έναν 60χρονο άνδρα ο οποίος εμβολιάστηκε, πήγε να κάνει το εμβόλιο τη Johnson Johnson και μετά από 2 ώρες ο άνθρωπος κατέληξε. Τι ακριβώς έγινε, έγινε η κεντροδικαστική εξέταση. Έγινε η κεντροδικαστική εξέταση. Να πούμε λοιπόν ότι ο 60χρονος έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού μέσω του προγράμματος Εμβολιασμός Κατοίκων. Έκανε λοιπόν το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Μόλις έκανε το εμβόλιο μετά από λίγη ώρα, συγκεκριμένα μετά από 2 ώρες, ο άνθρωπος άρχισε να αισθάνεται μία διαθεσία. Σε σημείο πολύ άσχημο, όπου κλείθηκε και το ΕΚΑΒ. Δεν πρόλαβε δυστυχώς το ΕΚΑΒ να φτάσει, γιατί μέσα σε λίγη ώρα ο άνθρωπος κατέληξε. Απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φυσικά να πούμε ότι έγινε η νεκροψία. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο γιος. Ναι, γιατί η ιατροδικαστική εξέταση λέει άλλα πράγματα πάντως. Πάμε να δούμε τι λέει ο γιος. 11.30 12 παρά με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου και μου είπε ότι θα έρθει ένα κλιμάκιο από το ΝΕΟΔΗ για να εμβολιάσει τη μητέρα μου, η οποία είναι κατάκητη λόγω κεφαλικού. Με την ευκαιρία, λέει, θα εμβολιαστούμε, λέει, και εγώ και η γιαγιά. Δεν τον πάρω τρένα να το κάνει. Εγώ είμαι εμβολιασμένος, έχω κάνει και τις 2 δόσεις. Του λέω, όπως καταλαβαίνεις, καταρχήν δεν ήξερα τι εμβόλιο θα κάνει. Να ξεκινήσω από εκεί. Του λέω, πρόσεχε, και το είχαμε το νου μας στη μαμά, επειδή είχε πάθει κάποιες θρομβώσεις στο παρελθόν και είχε διάφορα θέματα υγείας. Του λέω, πρόσεχε, λέω, με τη μαμά, ρώτα, λέω, τους γιατρούς, κάντε, λέω, κάποιες εξετάσεις για να... Να είμαστε σύντροφοι. Να είμαστε, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, κυρίως για τη μαμά, έτσι. Λόγω ναι. Στις 12 και 10 με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έλα, λέει, το έκανα. Λέω, πώς είσαι. Μου λέει, καλά, λέει, με λέει, να, λέει, λίγο, λέει, το κεφάλι μου, λέει, με ενοχλεί. Αυτό. Του λέω, πάρε αντεπών, λέω, το κεφάλι μου θα περάσει. Μία παρατέταρτο τον πήρα εγώ. Για να μάθω, να δω την εξέλιξη. Τον παίρνω, του λέω, τι λέει, ρε, λέει, α, λίγο το κεφάλι μου, λέει, πήρα, λέει, ντεπών, λέει, κομπλέ. Μου λέει, θα πάω, λέει, να ξαπλώσω, λέει, λίγο. Μία και τέκα και τέταρτο, κάπου εκεί, η νέα ενημέρωση. 3 και 4 με πήραν τηλέφωνο από το ΕΚΑΒ. Και μου είπαν ότι ο πατέρας σας, λέει, κατέληξε. Γιατρός δεν είμαι, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Είχε άλλα συμπτώματα, μόνο το κεφάλι του. Μόνο το κεφάλι του. Μόνο. Δεν είχαμε κάποιο... Δηλαδή τώρα, όταν σου λέει ένας άνθρωπος που πονάει το κεφάλι μου, εγώ ήμουν στο άλλο χωριό στη Μαυροθάλασσα, μαζί με τη σύζυγο και την κόρη μου. Όταν σου λέει κάποιος που πονάει το κεφάλι του, λες, δεν μου είπε ότι ξέρεις, τρέχα γρήγορα, έλα από εδώ, να φύγουμε να πάμε. Το κεφάλι μου πονάει. Αφού δώσαμε το ΆΜΚΑ του σε ιδιώτη ιατρό για να πάρω μια βεβαίωση για θάνατο, ναι. Και το ΆΜΚΑ του ήταν λευκό, δεν έπαιρνε ούτε ντεπών. Ούτε χάπι έπαιρνε. Δεν έχει δηλαδή άλλα υποκείμενα νοσήματα. Υποκείμενο νόσημα, όχι, κανένα. Με τους γιατρούς δεν τα είχε πολύ καλά. Δεν ξέρετε αν έχει καρδιά, αν έχει κάτι. Όχι, ήταν υγιέστατος ο άνθρωπος. Τώρα δεν υπήρχε κάποιος λόγος να πάμε στο γιατρό. Αυτό δυστυχώς δεν το έκανα. Τώρα, τι να σας πω και τι να πω, δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω. Είπατε ότι κάνανε και η γυναίκα του και η αδερφή σας. Αυτές είχαν κάποιο σύμπτωμα. Όχι, δεν είχαν κάποιο σύμπτωμα. Είναι μια χαρά και η μάνα μου είναι με διπλό εγκεφαλικό στο κρεβάτι. Κάποιο σύμπτωμα δεν είχαν. Και οι δύο το έκαναν το εμβόλιο. Ο κύριος Τσιλερούδης προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει το κακό που χτύπησε την οικογένειά του και αναμένουν τα αποτελέσματα. Μάλιστα, για πάμε. Η ιατροδικαστική εξέταση. Έγινε τελικά η ιατροδικαστική εξέταση, λοιπόν. Και το όλο φταίξιμο το ρίχνει σε χρόνια καρδιακά προβλήματα. Ο γιος παρόλα αυτά λέει ότι ο άνθρωπος δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο ιατροδικαστής λέει ότι είχε χρόνια καρδιακά προβλήματα. Μάλιστα, να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια.